στόχος του ψαρέρματος είναι διπλός. Διπλός και αφήνει το ψάρεμα σε δεύτερη μοίρα. Πρώτος στόχος είναι η εκπαίδευση. Ο φίλος ο Μάνος είναι συνδρομητής του καναλιού και φίλος. Πρώτος στόχος λοιπόν είναι η εκπαίδευση σε οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι με το ψάρεμα ζωντανού από βάρκα, είτε ξετεκτικά και ό,τι γίνεται στα βυθόμετρα, και μετά για να πιάσουν ψάρια. Φυσικά έχουμε και τα δολώματά μας, τα τεχνητά μας, όλα έχουμε 12 σουπιές. Δεν θα είμαστε μόνοι, δεν θα είναι η μόνη βάρκα μέσα, δηλαδή εννοώ δεν θα είμαστε μόνοι από άποψη παρέας. Ο Κώστας είναι ήδη μέσα, έχει βγει από πιο νωρίς με το Λευτέρι, και από ό,τι ακούω έχουν ήδη στην πρώτη κατεβασιά πιάσει το πρώτο ψάρι που θα πάμε τώρα να δούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι, γιατί έχει ψάρια εκεί που πάμε, και δεδομένου ότι τα μαγιάτικα ποτέ δεν πάνε μόνα τους, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγάλουμε και εμείς ένα. Δέκα λεπτά πορεία μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο Κώστας. Είναι κάπου κοντά στα Καλάνισα που λέμε, στις Αλκιονίδες. Με έχετε δει πάρα πολλές φορές να ψαρεύω εκεί. Πάμε να δούμε το ψάρι και να δούμε πώς θα τα προσεγγίσουμε για να πιάσουμε κι άλλο. Μαρία, κάτσε αυτό πιο κοντά, Κάτσε. Έτσι όπως το κρατάς, χάνει, μπροστά κρατάω. Πάπα, αγόρι μου. Αυτός είσαι. Ωραίο. Να τον, το τσίπησε κατευθείαν. Πρώτο κατέβασμα, λέγε. Ερήμην, δεν τα είδατε. Πάτε. Εδώ στα καλαμάρια. Άρα έχει καλαμάρια, Εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Ο άλλος είναι στην άλλη ξέρα εκεί. Θυμάσαι που είχαμε πάει. Μπράβο. Και όχι πολύ ψηλά. Γιατί πας για σκόρπινα εδώ πέρα. Δηλαδή, το βλέπεις που ανέβω κατεβαίνω εδώ. Λίγο. Αλλά φαντάζομαι έχει μια τρύπα και μπαινοβγαίνει αυτή τώρα. Όχι, όχι, κάθονται εκεί πέρα. Αλλά δεν θα κάνουμε όμως και τέτοιο. Δεν θα χαραμίσουμε και σοπιά. Περίπου 10 λεπτά επιμένεις σε αν σύνολο το δοκιμής. Πάρε εδώ πέρα, εδώ τράβα μία στο κινητό σου. Να έχεις αυτό το στίγμα εδώ. Αυτό εδώ πέρα θα μπορείς να βρεις καλαμάρια. Το πρώτο σημείο δεν μας βγήκε. Θα ξαναπάμε βέβαια μετά. Στο δεύτερο σημείο εδώ πρέπει να γίνεται κάτι, ναυμαχία, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, είπε. Ή ναυμαχία ή... Κάτι γίνεται πάντως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει λίγο κόσμο. Α, δεν πειράζει, να. Δεν ξέρω αν... Πολύ κόσμο. Εσύ φταίς, Μάνο. Εσύ με τα βίντεο σου. Ανεβάζεις βίντεο και κοίτα εδώ τα κάψεις όλα. Κατάλαβες. Μάνα, αυτό πιο μεγάλα δεν είναι. Ρε, του έχω πει εγώ μην ανεβάζεις. Κάποιος έχει γενέθλια. Μάλλον έχουν μαζευτεί για τούρτα, λοιπόν. Όλα καλά. Το έχουμε. Ας θα πάει κάτω. Πάτω. Πάτσες. Πατώνεις. Κλείσε. Μέσα. Γύρνα λίγο. Ω, στοπ. Μείνε εκεί.
Πάτο να είσαι, να είσαι χαλαρός ο βυθό. Εκεί. Όχι τόσο χαλαρός, εκεί θέλω να είσαι. Mm-hmm. Εκεί. Θέλω να είσαι στο βυθό, αλλά να μην το έχεις σηκωμένο, αλλά να καταλαβαίνεις και τι γίνεται. Λύσε λίγο, λύσε. Πιο γρήγορα θα τις κάνεις κινήσεις. Mm-hmm. Σήκωσε. Δώσε λίγο, εδώ. Στοπ, κλείσε, στη μέση. Εκεί, στοπ. Γιατί σε έχουμε σηκωμένο το καλάμι εκεί και δεν το έχουμε κάτω? Γιατί? Τι γιατί? Γιατί άμα σου τσιμπήσει. Έλα. Ποιος είναι ο τέτοιος, ο επικίδιος της σουπιάς? Να το πούμε, να τον πούμε. Έλα που είναι. Τι κάνεις από πίσω? Γράψε εσένα. Πάτα και από πάνω. Πού σε γράφει? Πάτα από πάνω. Λοιπόν, στο 90 παλέψαμε και πιάσαμε. Μάλλον είναι ένα. Είναι το ψάρι που θα έπαιρνες που είπαμε, ρε. Κάτι σε φαγκρί είναι, λέω εγώ. Ενώ πήρε την πρώτη τσιπιά, μετά το. Μάλλον μετά την πρώτη τσιπιά, άλλοι θα το βγάζανε. Αυτό που πρέπει να δεις είναι ότι δεν πρέπει να το βγάζεις. Πρέπει να του δίνεις περιθώριο. Από τη στιγμή που έχει δοκιμάσει, θα πάει. Κάτι φαγκρόπουλο είναι. Εντάξει. Εγώ βλέπεις, δεν μιλάω. Ναι ρε, φαγκρόφιλε. Μάλλον κάτι τέτοιο. Για να. Ναι, φαγκρόφιλε. Πιάνω το κοντάλογο. Θα μου φύγει η κάμερα, Χριστόφορε. Δες λίγο το τέτοιο, το βυθόμετρο, κοίτα. Δεν θέλω να κοιτάξω τίποτα, μπορώ. Θέλω να γράψουμε το βυθόμετρο, θα λίγο κάτι. Κοίτα, μέσα. Τι μπορώ, τι είναι αυτό, πέτσο. Να ρίξω κι εγώ άλλη μία. Ναι, ναι. Ωρι μου, τι έκανες πάλι. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με τις συναγρίδες. Ναι. Έχετε μια σχέση μίσους και πάθους. Γράφε. Λοιπόν, καταρχήν. Όταν, κοίτα, δίνεις περιθώριο, είδες που μου λες πάει σου πια να κάνουμε επικίδιο και την άφησα. Όλο αυτό και ακόμα δεν το έχει πάει κάτω. Ήταν αντίστροφη ψυχολογία. Reverse psychology. Καλό. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Πάρε ούτως ή άλλως. Αυτό το ψάρι είναι δικό σου. Πάρε το δείξει. Κάτω από κάτω. Από κάτω ρε. Βάλ' τα μέσα τα χέρια. Μέσα. Μέσα. Σήκωσε. Ας εδώ. Δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Να σε έτσι, έτσι. Να κόψουμε καμία φωτογραφία. Ναι. Να, ορίστε. Κάτω. Δεν πάει πουθενά, Χριστοφορέ. Δεν πάει, ε. Δεν πάει πουθενά, Χριστοφορέ. Εντάξει, μπράβο. Τα έβλεπα, αλλά αυτό το χρώμα εδώ δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το χρώμα. Κοπέλα μου εσύ. Τι σου κάναμε, κοπέλα μου? Τι σου κάναμε? Ωραία. Μοντέλο είσαι. Έλα να γράψουμε μαζί. Κράτα. Φυσικά.
Να φαίνεται, ρε, μην τη χαλάς. Συγγνώμη, δεν μου έχει ξανατύχει. Πρέπει να μάθεις, Χριστόφορε, δεν μου έχει ξανατύχει. Έτσι. Λίγο. Προφίλ. Να είμαστε και να βρούμε και thumbnail. Τις γωνίες. Να το. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλος μας πρόλαβε το βράδυ, πήραμε ένα ψαράκι, χτύπησε άλλο ένα, χάθηκε, δεν πειράζει, λογικό είναι. Μην γελάς, είναι λογικό όταν αρχίζεις, κανένας δεν έβγαλε τα ψάρια κατευθείαν, φίλε, άσελ σου λένε. Λογικό είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε ένα σημείο που έχει συναγρίδες τώρα και θα το κυνηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Από τη στιγμή που μπήκανε εδώ θα κάτσουνε, το ξέρω τον τόπο, τις κρατάει για κανένα μήνα, ενάμιση. Λόγω του ότι πλέον δεν έχει νόημα, θα βγούμε έξω και θα τα πούμε από το αυτοκίνητο για να κάνουμε την αποτίμηση. Να μιλήσεις και εσύ, να μας πεις και τι έμαθες σήμερα. Ναι. Άντε, πάμε έτσι. Έχω να πω πολλά. Άντε, ναι. Για πες τελικά, εύκολο όπως φαίνεται σαν βίντεο. Την πάτσα, στο χωρέ. Ναι, την πάτσα. Και νομίζω και πολλοί κόσμος την πατάει, έτσι, γιατί νομίζω ότι ένα ψάρι από 2 κιλά και πάνω, με τον τρόπο που έρχεται στο δικό σου καλάμι, νομίζω ότι θα μπορέσει να το βάλει και στο δικό του καλάμι. Έλα μου ντε που... Πόσα ψάρια είχα εγώ σήμερα. Δεν πειράζει, εντάξει. Κρέατσα τα λέμε. Στον κόσμο δεν είναι. Όχι, δεν εντάξει. Λοιπόν. Κοίτα, είναι λογικό. Καταρχήν τώρα μαθαίνει, ρε φίλε. Okay. Μα αυτό ήταν ο στόχο μα. Το είπαμε και στην αρχή του βίντεο. Ο στόχο είναι να μάθει. Το δέχομαι. Εντάξει. Απλά. Χάνει ψάρια. Ενημερώνω τον κόσμο ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Απλά αυτό, γιατί καμία φορά το βλέπει στο βίντεο. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Όχι. Ξέρεις, πρέπει να το κάνεις, από τη στιγμή που θα πέσει στη θάλασσα και μετά όλα είναι επιστήμη. Καλός ή κακός, αλλά σας λίγο, αρέσει, αλλά δεν πολύ, σας αρέσει, ναι, παιδιά, έτσι θέλει. Πίστευα και εγώ ότι θα πάω και θα βγάλω 4-5, αλλά μην σας πω τι έβγαλα. Και να σου πω όμως κάτι, πιστεύεις αυτό που είπες, καλό είναι να το πούμε, ότι παίζει ρόλο η ακτή. Παίζει. Δηλαδή το ότι έχω ψαρέψει πολύ από, είδες, ότι πολλά πράγματα είναι παρμένα από το ψάρεμα απ' έξω. Όλη η εμπειρία που... Έχεις, Χριστόφορα, είναι σημαντικό το αυτό. Του heavy casting. Είναι σημαντικό. Την έχεις εντάξει και στη βάρκα λέω, και λέω. Είναι, πώς να το πω τώρα, η καλύτερη ράτσα. Ναι. Τους λέω είναι σημαντικό. Μπράβο. Τους λέω είναι σημαντικό να έχετε άποψη και από ακτή. Τέλος πάντων. Ωραία, όλα καλά ήταν. Όλα καλά ήταν. Ένα χρήσιμο μάθημα. Άξιζε. Από το level 1 πήγες στο level 2, μπορώ να πω με θάρρος. Και το επόμενο, το level 3, θα τα πούμε με άλλη γλώσσα. Εντάξει, πιο αλλού. Όπως και αν έχει πάντως, συναγρίδο θα φας. Συναγρίδο θα φάμε. Έτσι, αυτό. Bye bye. Τι ωραία μέρα σήμερα. Έχει συννεφιά λίγο, βγάζει λίγο ήλιο που και που. Άθνια, εντελώς γιαούρτι η θάλασσα, κοιτάξτε. Και εγώ μπήκα μέσα μία η ώρα. Να μου πεις τώρα, μία η ώρα πάμε για μπάνιο, δεν πάμε για ψάρεμα. Αλλά όχι, είναι επίτηδες, δεν μου έτυχε τίποτα, το έκανα επί τούτου. Γιατί? Σε ένα σημείο εδώ, σε ένα προηγούμενο ψάρεμα, βγαίνοντας, βρήκα κάτι ψάρια προς το απόγευμα. Οπότε ήρθα μία η ώρα μέχρι το σούρπο να δω αν θα επαναληφθεί, δηλαδή αν τις βρήκα μόνιμα ή απλά ήταν τυχαίο. Περάσαν από εδώ. Την προηγούμενη φορά πήραμε ένα ψάρι, αλλά χάθηκαν και δύο. Δεν πειράζει. Όχι από μένα, βασικά δεν χάθηκαν από μένα, αλλά πάνω σε εκπαίδευση έγινε αυτό. Τώρα έχω έρθει με 6 σουκιές που έχουν περισσέψει για να επιβεβαιώσω αυτό που λέμε το αληθές, το ξέρεις αυτό, επιβεβαιώνοντας το αληθές. Αν τα ψάρια είναι εδώ, πάει να πει ότι τα βρήκα εκ νέου,
μετακομίσανε και ήρθαν εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για τα ψαρέματά μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ευτυχώς που έχει άφνοια, γιατί η ηλεκτρική μηχανή χάσου ημού καλέ ένα προβληματάκι, δεν βρίσκει δορυφόρο, οπότε δεν δουλεύει προς το παρόν. Και αν ήμουνα σε κατάσταση που πρέπει, δηλαδή είχε αέρα και έπρεπε να μείνω, δεν θα τα κατάφερα. Ευτυχώς που έχει άπνοια και η πρόγνωση είναι για άπνοια. Μέχρι το βράδυ. Επίσης, στόχος μου είναι να χαρτογραφήσω αυτή τη τσέρα στην οποία βρήκα τα ψάρια. Γιατί ναι, μεν τα είδα τα ψάρια, χαρτογράφησα και ένα κομμάτι της, δε, την προηγούμενη φορά. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να την χαρτογραφήσω πλήρως, έτσι ώστε να έχω όλο το εύρος της, να έχω όλη την εικόνα της. Παιδιά, να σας πω κάτι, το εργαλείο αυτό, η χαρτογράφηση, είναι ό,τι πιο δυνατό μπορείς να έχεις σε βυθόμετρο, για πολλούς λόγους. Αυτά. Τώρα, εγώ θα ετοιμάσω ένα καλάμι με ζόκα, αλλά θα σας πω κάτι, μία διαφορά τώρα. Σας είπα ότι η μηχανή μου έχει ένα προβληματάκι, άρα σας το λέω γιατί, θα καταλάβετε. Σας έχω πει πολλές φορές ότι καλό είναι να έχετε την ελαφρύτερη ζόκα που μπορείτε να έχετε, και όντως καλό είναι. Στην περίπτωση όμως αυτή που βλέπετε τώρα, που δεν έχω ηλεκτρική άγκυρα ουσιαστικά, πρέπει να βάλετε λίγο πιο βαριά ζόκα. Γι' αυτό και εγώ, ενώ συνέχεια επιλέγω 100-120, σήμερα θα επιλέξω την 160 με τα ίδια κύσια. Αυτό για να με ακολουθεί από κάτω με την κίνηση που θα έχω με τη θάλασσα και να μπορώ να ρίξω γρήγορα, να πάει η σουπιά γρήγορα κάτω στο ψάρι όταν το δω. Δεδομένου πάντα ότι δεν έχω ηλεκτρική άγκυρα. Ετοιμάζω το καλάμι, δολώνω μια σουπιά να είναι έτοιμη και τα λέμε. Πολλές φορές σας έχω πει ποιο είναι το αγαπημένο μου καλάμι, σας το πω άλλη μία, γιατί πραγματικά το αγαπάω πάρα πολύ. Εξόκα Black Buster 300. Ουσιαστικά κάνω με αυτό ζόκα γιατί έχει απίστευτη αίσθηση, είναι ελαφρύ, είναι δυνατό και σου επιτρέπει να έχεις, πολύ μικρό παράμαλο που καμία φορά στα κόκκινα, ειδικά στα ρηχά νερά, χρειάζεται. Τσακτσουκ. Ζόκα, πάντα τσεκάρουμε την αρχή. Εγώ δεν τσεκάρω πολύ γιατί την έδεσα χτες. Απλά σας το λέω, άου. Ακίσια Καμακάτσου, τα τεφλών, μπορείτε να τα βρείτε και στο κατάστημα του Άκη Συνιακός και στο κατάστημα του Μάριου Δαριβιανάκη, που συνεργάζομαι και με τα δύο. Εδώ είμαστε, έλα, ωραία. Λοιπόν, τώρα. Και όμως κάνει ζέστη, κύριε. Πραγματικά δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. Ωραία, πω ζέστη. Ουφ. Λοιπόν, σουπιά. Σουπιά. Το έχω βάλει εδώ στο αυτόματο και πάω. Έλα. Είναι λίγο άγρια είναι, άγρια. Έλα βρε. Τι,
Κοίτα, 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 θα με φάει, παιδιά. Δυνατή, δυνατή. Κοίτα εδώ. Ωραία. Ωραία. Έτοιμο. Στο κουβά. Και συνεχίζουμε. Α. Για να δούμε. Έχω βάλει εδώ, κοιτάξτε, έχω βάλει να κάνω, ελπίζω να φαίνεται, την χαρτογράφησή μου όπως πρέπει. Όλη την ξέρα. Κάτι βλέπω κάτω. Πρώτη κατεβασιά, να δούμε. Είμαστε ωραίοι, πάμε. Λοιπόν, πρώτο κατέβασμα. Ευτυχώς έχει ηρεμία. Πολύ ηρεμία και ευτυχώς που δεν χρειάζεται ιδιαίτερα η μηχανή. Για να δούμε. Σίγουρα, κάτσε να το σύψω αυτό. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο ρεύμα, αλλά κανένα πρόβλημα. Έφτασα κάτω. Ωραία, δεν με μετακινεί ιδιαίτερα. Κάτι βλέπω από ψαράκι κάτω. Να το, έλα. Την πήρα. Να τα. Κατευθείαν. Όπως την είδα. Πάρα πολύ ωραία. Την είδα εκεί πέρα. Στο βυθόμετρο τη βλέπετε. Και το πήρε απευθείας. Παιδιά, επιβεβαιώνεται ότι έχει τα ψάρια εδώ. Δεν είναι μεγάλο ψάρι. Αλλά μάλλον είναι. Όχι μάλλον. Είναι στην αγρίδα. Βλέπετε, ανεβαίνει. Α, κάτι έφυγε, έπεσε κάτω. Μάλλον κάνα κομμάτι από δόλωμα θα είναι. Πολύ ωραία. Έρχεται, έρχεται. Νομίζω στην αγρίδα από το τσίπι μάτς είναι κόκκινο. Νάτι, ωραία, ωραία. Είναι στην αγριδούλα, είναι. Ωραία. Αυτό, είναι μικρό μέγεθος. Είναι μικρό μέγεθος, αλλά αυτά τα ψάρια κάνει εδώ. Το ξέρω. Ένα 200, ένα 300, εκεί. Νάτι.
Μικρούλα, εντάξει. Πάντως το ψάρι το είδαμε. Η αλήθεια είναι. Μικρούλα, αλλά τουλάχιστον σιγουρέψαμε ότι τα ψάρια είναι εδώ. Πάμε πας και βρω κάποια μεγαλύτερη. Για πάμε να δούμε. Εδώ είσαι. Λοιπόν, ψάξουμε λίγο τώρα. Ψάξω πάλι. Για να δούμε. Αυτή τα κατάφερε και την έφαγε τη σουπιά. Τι να κάνεις. Δεν πιάνω ντόλα, αυτή με κέρδισε. Δεν είναι πιο πονηρή. Εντάξει.
τρίτη σουτιά από τις 6. Από ό,τι φαίνεται θα βγω νωρίς έξω. Έτοιμη, δολωμένη η σουπιά. Γιατί θέλω με το που δω τα ψάρια να κατεβάσω. Να καταφέρω να κατεβάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έτοιμη. Το καλό είναι ότι έχουν μπει εδώ τα ψάρια. Θα βρω και τις μεγάλες. Κάπου θα είναι και μεγάλες. Δεν μπορεί να έχει μόνο μικρά ψάρια. Τώρα είμαι πάλι σε ψάξιμο. Κάτι είδα κάτω. Η ξέρα είναι μεγάλη. Κατεβάζω πάλι δόλωμα. Δεν υπάρχει λόγος να μην το ψάχνω. Πρέπει δηλαδή όπου βλέπω ζωή, όπου βλέπω κάτι, να το κοιτάω, να το ψάχνω. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί τα ψάρια να εμφανιστούν, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν. Λίγο κατέβασμα, θα το αφήσω να με πάρει και θα πάω και στο σημείο που χτες είδαμε τα πρώτα ψάρια, προχτές, τέλος πάντων. Τι πήρα, ο Νάτι. Στον αέρα με πιάσε, αυτό είναι. Αμπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Στην αγριδούλα. Όπως με πέρναγε πάνω από το τόπο με 0-1-0-2, πέρασε η σουπιά δίπλα από το ψάρι και κατευθείαν το πήρε. Πάνω στην κίνηση, αν το χειριστείς σωστά, είναι λίγο δύσκολο να μην την καρφώσεις. Έτσι, θα δούμε αν τη βγάλουμε κιόλας. Είναι στην αγριδούλα, μικρή βέβαια πάλι. Εντάξει, μάλλον αυτές έχει εδώ. Αλλά ούτως ή άλλως αυτές κυνηγάμε. Να το, στην αγριδούλα είναι, όπως το είπαμε. Είναι λίγο μεγαλύτερη. Με λίγα λόγια, 3-3. Κάτσε να βγάλω το αγκίστρι από το στόμα. Ωραία. Νάτι. Πρέπει να βρω και τις μεγαλύτερες. Κάπου εδώ θα είναι. Μια χαρά. Όπως σας είπα και ερχόμενος εδώ, θα ψάξω τα ψάρια, αλλά θα κάνω και χαρτογράφηση. Δεν θα πιστέψετε πόσα πράγματα μπορεί να βρεις για τον τόπο που ήδη ξέρεις, πόσα καινούρια, αν
πόντος το περάσεις με το χαρτογραφικό. Δηλαδή έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Σας δείξω λίγο οθόνη. Ελπίζω να φαίνεται. Κοιτάξτε εδώ πώς είναι. Όπα, κοιτάξτε εδώ πώς είναι. Αυτά εδώ πέρα είναι υψομετρικές διαφορές τις οποίες έχω εντοπίσει και συνεχίζω να κάνω χαρτογράφηση και να ψάχνω για ψάρια. Δηλαδή πάει από τα 99-100 μέτρα στα 75 όπου είναι κόκκινο. Αυτή είναι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η διαφορά στα χρώματα. Αν το πας πιο έξω να έχεις μια μεγαλύτερη εικόνα, είναι κάπως έτσι. Θα το χαρτογραφήσω όλο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι διαμάντι μπορεί να σου βγάλει. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Έκανα μία επέμβαση στην ηλεκτρική άγκυρα μπροστά, πώς το λένε, πώς να το πω όμορφα, λεπτεπίλεπτη. Την πλάκωσα τις κλωστιές βασικά και τη χτύπαγα πάνω κάτω. Και μετά δούλεψε. Όχι σοβαρά. Την έκανα κάπα κάπα από τα νεύρα μου και μετά δούλεψε, έπιασε. Άρα, μάλλον είναι επαφή. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω και ηλεκτρική. Φυσικά είναι άπνοια. Είναι πέτσα η θάλασσα, δεν μου χρειάζεται. Αλλά έχω. Να ξέρουμε τι λέμε. Καμιά φορά και τα ηλεκτρικά θέλουν έτσι, τα κλωτσομπουνίδια τους. Όχι ότι είναι σωστό. Τι να κάνουμε. Τώρα προς το παρόν έχω πιάσει σήμα και μπορώ, αν βρω τα ψάρια, να κάτσω από πάνω τους. Φύγανε και τα σύννεφα, τα τελευταία σύννεφα που υπήρχαν. Έχω ακόμα μία-μία μισή ώρα. Τώρα είναι το σούρουπο, δηλαδή στο μυαλό μου η καλή ώρα. Οπότε πάω στην ξέρα που ούτως ή άλλως θα ψάρευα, εκεί που πιάσαμε και τα ψάρια, γιατί έκανα μια βόλτα γύρω-γύρω και θα προσπαθήσω να πιάσω άλλη μία με στόχο μπας και πάρουμε ένα μεγαλύτερο ψάρι. Πέφτει ο ήλιος όπου να είναι. Έχω εδώ το καλάμι και πάει κάτω. Για τελευταία φορά μάλλον. Είμαι στο σημείο που έπιασα πριν. Δεν βρήκα πουθενά αλλού. Αλλά με τις βόλτες μου κατάφερα και χαρτογράφησα όλη την ξέρα όπως το ήθελα. Έπιασα και δύο μικρά ψαράκια, πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό που μένει είναι να ρίξω το τελευταίο δόλωμα, να του δώσω μια τελευταία ευκαιρία και αν δεν γίνει τίποτα, δεν έγινε, δεν πειράζει. Το σούρουπο είναι καλό εδώ, έχω πιθανότητες. Φέρτο, παιχταρά. Ωραία μεγάλε. Άστα, τσιμπάει. Τι τέρας είναι. Φύγει κουλό, τρέλα, φύγει. Γεια σου ρε Χριστοβοράκλα. Πιάσω ρε, πιάσω ρε, πιάσω ρε. Σε θέλω να σε έχω τώρα, παιδί.